αρχαιρεσίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Αργολίδα, στον μοναδικό πλέον σύλλογο δασκάλων, με πρώτη δύναμη την ΠΑΣ και δεύτερη τη ΔΑΚΕ. Πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια, έγινε επιτέλους το όνειρο πραγματικότητα και ενοποιήθησαν οι δύο σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Δασκάλων Ναυπλίας Ερμιονίδας με το Σύλλογο των Δασκάλων του Άργους, ενοποιήθηκαν και έτσι από χτες έχουμε πλέον έναν σύλλογο καινούριο, ενιαίο, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλου του νομού. Ήταν μια μεγάλο όνειρο και πραγματικότητα, όπως είπαμε. Ήταν μια απαραίτητη κίνηση, η οποία έχει ένα και μοναδικό σκοπό: να ενώσει τις δυνάμεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, των δασκάλων, των νηπιαγωγών και των ειδικοτήτων, ώστε πλέον με ενιαίες δυνάμεις να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καιρούς που έρχονται. Χτες πραγματοποιήθηκε στο τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου η γενική μας συνέλευση, η πρώτη γενική συνέλευση του νέου συλλόγου, και είχαμε και αρχαιρεσίες. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΠΑΣΚ με 192 ψήφους και 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεύτερη η ΔΑΚΕ με 130 ψήφους και 3 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και τρίτη δύναμη η Αγωνιστική Συνεργασία με 123 ψήφους και 2 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέταρτη δύναμη ήταν η ΕΣΑΚ με 36 ψήφους και χωρίς καμία έδρα. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλους για την πραγματικά μοναδική συσπήρωση την οποία έδειξαν. Ο κόσμος εκπαιδευτικής πρωτοβάθμιας αγκάλιασαν το νέο εγχείρημα, το νέο σύλλογο. Είχαν μαζική προσέλευση τόσο στη διάρκεια της διαδικασίας ομιλιών όσο και τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Και νομίζω ότι αυτός ο σύλλογος ξεκινάει με τους καλύτερους εννοούς, γιατί τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλά και δύσκολα. Η κατάσταση εκπαίδευσης δεν είναι καθόλου καλή. Η οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη και ο εκπαιδευτικός εξαθλιώνεται. Άρα λοιπόν εμείς χρειαζόμαστε τώρα όλη τη δύναμη όλων των συναδέλφων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να προωθήσουμε τις λύσεις και να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση προς όφελος των παιδιών του ελληνικού λαού.